ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έσφιζε από χαρά, από ζωή, από διάθεση. Ήταν πάντοτε ανάμεσα σε όλα, παρότι δεν μπορούσε να κινηθεί εύκολα, επιζητούσε την επικοινωνία. Οπότε δεν μπορούσαμε να τον εξαιρέσουμε σε τίποτε. Ήταν πάντα ανάμεσα σε όλες τις δράσεις. Συγκεκριμένα, τρέχει τώρα ένα πρόγραμμα για παιδάκια με κινητικά προβλήματα, το οποίο ξεκινήσαμε εξαιτίας του. Θα είναι πιλωτικό και θα λειτουργήσει για όλη την Ελλάδα. Και τελικά ο Κωνσταντίνος θα τελειώσει αυτό. Δεν θα είναι μαζί μας. Είναι τραγικό. Ο διευθυντής του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου της Αγριάς λυγίζει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, αδυνατώντας να πιστέψει ότι ο αγαπημένος του μαθητής δεν είναι πλέον στη ζωή. Ήταν η ψυχή του σχολείου. Ένα παιδί που παρά τα τεράστια κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, δεν έχανε ποτέ την όρεξη και τη δύναμη για μάθηση. Ήταν ένα παιδάκι με πάρα πολλές δυσκολίες κινητικές. Όμως. Ήταν τέτοια η προσωπικότητα και το θάρρος και η δύναμη του παιδιού που ουσιαστικά μας έδινε θάρρος ακόμα και στα δύσκολά μας. Θα λέγαμε ότι ήταν η μασκό του σχολείου. Βρισκόμαστε στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο της Αγριάς, εδώ όπου ο 10χρονος Κωνσταντίνος φοιτούσε τα τελευταία 6 χρόνια. Η υπεύθυνη του σχολείου, η νηπιαγωγή του, είναι συγκλονισμένη από την τραγική είδηση. Το παιδί ήρθε για τελευταία φορά στο μάθημα την περασμένη Δευτέρα, ωστόσο δεν ήταν καλά. Μόλις η θερμομέτρηση έδειξε ότι είχε υψηλό πυρετό, έφυγε κατευθείαν για το σπίτι του στο Πήλιο. Μετά από τη θερμομέτρηση που έγινε από την νοσηλεύτριά μας, διαπιστώσαμε ότι είχε 39,5 πυρετό. Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι γονείς, ήρθε το βανάκι και το πήρε το παιδί και χθες μάθαμε ότι έφυγε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήταν ένα παιδί γεμάτο χαρά. Ήταν το πρώτο παιδί που έμπαινε στο σχολείο, γιατί έρχονταν από μακριά. Περίμενε πώς και πώς θα ανοίξει η πόρτα να έρθουν οι συμμαθητές του, οι δάσκαλοι. Ο 10χρονος Κωνσταντίνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου την περασμένη Παρασκευή, καθώς παρουσίασε υψηλό πυρετό. Τα συμπτώματα έδειξαν γρίπη τύπου Α και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού δεν τα κατάφερε. Το Σάββατο νωρίς το μεσημέρι υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από οξία μυοκαρδίτιδα. Στην αρχή ήταν σχετικά σταθερός. Στην πορεία, μετά από κάποιες ώρες επιδεινώθηκε. Και όπως φάνηκε από τον έλεγχο των εργαστηριακών που έγινε ο δεύτερος εργαστηριακός έλεγχος, φάνηκε ότι το παιδί είχε αναπτύξει ως επιπλοκή της πνευμονίας που είχε, η οποία ήταν υιογενής, ήταν γρήπη, όπως φάνηκε από το τεστ που είχε γίνει, είχε αναπτύξει μυοκαρδίτιδα. Και τελικά το παιδί κατέληξε από αυτό, έκανε δηλαδή ανακοπή, έγιναν αρκετές προσπάθειες. Διασωληνώθηκε, έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν κατέστηκε δυνατόν να αναταχθεί και έτσι κατέληξε τελικά. Η συγκλονιστική υπόθεση του 10χρονου προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα που ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής ώστε να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του παιδιού. Στην TRT μίλησε το μεσημέρι συγκλονισμένος ο πατέρας του Κωνσταντίνου. Εμείς πήγαμε εκεί για μια απλή ίωση. Το βράδυ, 9 ώρα, έγινε εισαγωγή. Και μέχρι το πρωί ξεκίνησε να κάνει κάποια επεισόδια, μέχρι τις 1 ώρα το παιδί είχε φύγει. Ενώ μπήκε στο νοσοκομείο αυτό, δηλαδή με πνευμονία, έτσι. Από άποψη γιατρούς κάνανε ό,τι μπορούσαν, δεν μπορώ να πω. Αλλά με τα χέρια. Ενώ ότι δεν υπήρχε κάποια υποστήριξη μηχανική, εντατική, δεν υπάρχει εντατική στο Βόλο. Από εκεί και πέρα με τη Λάρισα στο Πανεπιστημιακό που μίλησε η διευθύντρια της παιδιατρικής και ήμουν μπροστά. Δεν μπορούσε να πάει γιατί δεν ήταν έτοιμη ακόμα, λέει, να λειτουργήσει. Κατευθείαν μετά μιλούσαμε στη Θεσσαλονίκη με το Ιπποκράτειο και εκεί από ό,τι είπαν δεν μπορούσαν να το δεχτούν γιατί το παιδί δεν ήταν διασωληνωμένο. Το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί έφυγε πάνω στο κρεβάτι μέσα στο δωμάτιο με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι μπορούν με τα χέρια. Αν υπήρχε δηλαδή κάποιο κρεβάτι εντατικής, ίσως να ζούσε σήμερα ο Κωνσταντίνος. Εννοείται. Ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών Μαγνησίας Νίκος Χαυτούρας επεσήμανε ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ακόμη μεθ παιδών στη Θεσσαλία. Πραγματικά είμαι οργισμένος, είμαι αγανακτισμένος, γιατί το έχω βιώσει και προσωπικά με δικούς μου ανθρώπους, με το παιδάκι το δικό μου, πριν 12 χρόνια, όπου δεν υπήρχε κρεβάτι εντατικής στην περιοχή εδώ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε στη ζωή, πήγε στην Αθήνα τότε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το παιδί θα ήταν στη ζωή. Αυτό που μπορούμε να γνωρίζουμε όμως, ότι
από τη στιγμή που πέθανε, έφτασε σε αυτό το σημείο, ότι αν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας που πέθανε, ίσως το παιδί αυτή τη στιγμή να ζούσε, ίσως να έχει μια ελπίδα. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που εκδόθηκε σήμερα το μεσημέρι, ο θάνατος του 10χρονου Κωνσταντίνου προκλήθηκε από ισχυμία του μυοκαρδίου που προκάλεσε λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Επιπρόσθετα συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται. Τώρα που ήρθαμε, περιμέναμε να δούμε το καρότσι, να δούμε το αυτό, να δούμε το χαμόγελό του, το χαμόγελό του, το χαμόγελο, μας λείπει αυτό το πράγμα, το χαμόγελό του. Ο Κωνσταντίνος ήταν ένας πραγματικός ήρωας της ζωής. Παρά την τετραπληγία του, ζωγράφιζε και έπαιζε μουσική με το πόδι. Προσαρμόζαμε ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και το μικρό με ταινία, ένα πινέλο, ένα γράφημα για το κομπιούτερ. Και μπορούσε, είχε τη δύναμη και το έκανε. Σήκωνε το πόδι του έτσι και ζωγράφιζε. Τον έβαλε η κυρία Τσιγκούρα να ζωγραφίσει το αστεράκι. Για μας το αστεράκι που είχε λιγότερες ακτίδες ήταν ο Κωνσταντίνος. Ο διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους, γιατί είναι ένα από τα τρία παιδάκια που έχουμε με κινητικά προβλήματα. Όχι μόνο ζωγράφισε, όχι μόνο συμμετείχε, όχι μόνο μας έδωσε να καταλάβουμε ότι τα πάντα είναι θέμα ψυχής και ότι το σώμα απλά ακολουθεί. Αλλά μας έκανε όλους εκείνη την ημέρα και κλαίγαμε, διότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχε τόσο μεγάλη επίχυση. Ο κόσμος δηλαδή χειροκροτούσε από κάτω, όχι κανέναν άλλον από εμάς, αλλά τον Κωνσταντίνο.